Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σιτίας συμμετέχει στη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ σήμερα, παράλληλα με την 24ωρη απεργία της ΟΗΝΚΕ, με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στην Ολομέλεια της Βουλής και κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεση σε οποιαδήποτε ενέργεια ιδιωτικοποιεί και υποβαθμίζει περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το εν λόγω νομοσχέδιο καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ και επεκτείνει την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών υγείας, μετατρέποντας ουσιαστικά την υγεία σε ακόμα πιο ακριβό εμπορεύσιμο αγαθό και προνόμιο για τους έχοντες, καταδικάζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε λιγότερες δωρεάν και ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες, τη στιγμή που ήδη ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των άμεσων δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, περίπου το 35%, προέρχεται από τα νοικοκυριά. Παράλληλα, οδηγεί σε εξοντωτικές συνθήκες εργασίας στους γιατρούς του ΕΣΥ, παροτρύνοντας την άσκηση ιδιωτικού έργου προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους. Εμείς αυτό που απαιτούμε είναι η άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα τακτικά ιατρεία και τα χειρουργεία και να καταργηθεί η διέξοδος της ιδιωτικής πληρωμής που δίνεται στους ασθενείς για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του. Διεκδικούμε την πλήρη ανάπτυξη ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ώστε να καλύπτει καθολικά τις ανάγκες των πολιτών σε πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση, και είμαστε αντίθετοι στα όποια σχέδια οδηγούν στην επέκταση των συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Για το τι συνεπάγεται το νομοσχέδιο αυτό για τους γιατρούς, αλλά και την υποτιθέμενη δημόσια, εύκολα προσβάσιμη και δωρεάν για όλους τους πολίτες υγεία στην Ελλάδα, θα μας μιλήσει η εκπρόσωπος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου και νευρολόγος του νοσοκομείου μας, κυρία Γκαλβανόζη, αρχικά. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και παιδίατρος του νοσοκομείου μας, κύριος Κατσαράκης. Επίσης, θα μιλήσει η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σιτίας, Ελένη Πλατανάκη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Είμαστε εδώ για να δείξουμε την αντίθεσή μας για αυτό το επέσχετο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, η οποία είναι η ταφόπλακα για το δημόσιο σύστημα υγείας. Με την πανοκρουσία σε αυτή η κυβέρνηση για την έναξτορη πληρωμή των απογευματινών ιατρίων του ΕΣΥ, δείχνει ότι διαλύει ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα των ασθενών στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Εξαναγκάζουν τους ασθενείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουν πρόσβαση σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Προσπαθούν να καταργήσουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ. Καθιερώνουν γιατρούς μερικής απασχόλησης, δίνουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου σε γιατρούς ΕΣΥ. Παγιώνουν έτσι τα τεράστια κενά και τις ατέλειωτες λίστες αναμονής. Καταργούν κάθε έννοια ωραρίου και εργασιακού δικαιώματος. Και αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Η λύση στους καθυλωμένους μας μισθούς δεν είναι να βγούμε στην πιάτσα της αγοράς υγείας και να βρούμε πελατεία. Δεν είναι λύση να τρέχουμε από το πρωινό ωράριο στα απογευματινά ιατρία και από τα απογευματινά χειρουργεία στις εφημερίες, στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά ιατρία. Χωρίς ξεκούραση, χωρίς ελεύθερο χρόνο. Σε βάρος της υγείας, της ζωής, τόσο της δικής μας, αλλά τελικά και των ίδιων μας των ασθενών. Δεν είναι λύση να πληρώνει αδρά ο ασθενής για να μπορεί να ξεπεράσει σε εισαγωγικά τις ατέλειωτες λύσεις των χειρουργείων και να επισπεύσει τη θεραπεία του. Ο κάθε τίμιος γιατρός θέλει να συνδυάσει την προσφορά στην κοινωνία και στην επιστήμη, σε συνθήκες εργασίας και αμοιβές ανθρώπινες, και πρέπει να είναι ο πρώτος που θα εναντιωθεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι η δίθεν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως λένε, η κάλυψη των κενών και η αύξηση του εισοδήματος των γιατρών. Αν ήθελαν πραγματικά την ενίσχυση του ΕΣΥ, θα έπρεπε να κάνουν πράξη αυτά που ζητάμε τόσο καιρό. Δηλαδή, θα έπρεπε να μην έχουν σκοπό τους την ενίσχυση της λειτουργίας του νοσοκομείου με τη λογική κόστους-οφέλους και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ. Οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι πάλι, όπως ξέρουμε, οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες και θησάβρισαν στη διάρκεια της πανδημίας. Το δηλώνουμε ακόμη μία φορά. Οι νοσοκομιακοί γιατροί που την περίοδο της πανδημίας δίναμε καθημερινά μάχη, με αυταπάρνηση και ιδιοτέλεια στον πλευρό των ασθενών μας, την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας, ελέο κυβέρνησης, άφηνε ανθρώπους αβοήθητους για να μην μολυνθούν τα κέρδη του, δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψουμε τώρα. Απορρίπτουμε τη λογική ότι όποιος δεν έχει να πληρώσει δεν θα επιβιώσει. Δεν κάνουμε πιάτσικο στις τσέπες των ασθενών μας για να ενισχύσουμε το εισόδημά μας από το υστέρημά τους. Που αυτό το υστέρημα στην τελική ανάλυση είναι το υστέρημα των γονιών μας, των παιδιών μας, το δικό μας. Γιατί αυτό διακυβεύεται. Η δική τους υγεία, η δική σας υγεία, η δική σας ζωή.
Γι' αυτό λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο το απορρίπτουμε. Γιατί είναι καθολική αυτή η καταδίκη από όλους, το σύνολο των γιατρών, από την ΟΕΓΕ, δηλαδή την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την ΕΙΝΑΠ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα. Απαιτούμε, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, άμεσα μαζικές προσλήψεις και κάλυψη του συνόλου των κενών των οργανικών θέσεων με θέσεις μόνιμης και πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί και οι συμβασιούχοι. Να αρθούν επιτέλους οι αναστολές εργασίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ άδικες πλέον. Άμεση εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, να επαναφερθεί ο 13ος και 14ος μισθός, να άμεσα να πληρώνονται οι εφημερίες μας, να επαναφερθούν όλα τα επιδόματα που έχουν μειωθεί ή καταργηθεί, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά και να επαναφερθεί η πλήρη και αστική ευθύνη στα νοσοκομεία. Οι νοσοκομειακοί γιατροί είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα κάθε πολίτη σε ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Η υγεία, και θα το τονίσω ακόμη μια φορά, είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι προϊόν για να το εμπορεύουμε. Κύριε Κατσαράκη. Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι εδώ να συμπαρασταθώ στην απεργία και να δηλώσω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Σιτίας συμμετέχει και στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση της ΟΕΝΓΕ σήμερα, 1η 12, και ζητάει και αυτό την άμεση απόρριψη του νομοσχεδίου που σήμερα συζητιέται στη Βουλή, έχει κατατεθεί από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί πλήττεται πραγματικά το ΕΣΥ, πλήττεται ο δημόσιος χαρακτήρας του. Ιδιαίτερα κάνω αναφορά σε δύο άρθρα του νομοσχεδίου, στο άρθρο 7 και στο άρθρο 10. Το άρθρο 7 καθιερώνει τη μερική απασχόληση των γιατρών στο ΕΣΥ μερικές μέρες την εβδομάδα, με ανάλογο μισθό, πράγμα κατάπτυστο για μένα, όπως επίσης το άρθρο 10 δηλώνουμε την αντίθεσή μας που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ και τους δίνει το δικαίωμα να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα, πλήττεται ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ. Καθιερώνονται γιατροί δύο ταχυτήτων, αυτοί οι οποίοι θα το εκμεταλλευτούν και κυρίως είναι οι χειρουργικές ειδικότητες των μεγάλων νοσοκομείων σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες. Επίσης, δεν κάνει κακό μόνο στο δημόσιο σύστημα, κάνει κακό και στους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες που θα έχουν να ανταγωνιστούν τους γιατρούς, που θα έχουν και το ιδιωτικό γιατρείο και την πρόσβαση στο νοσοκομείο και είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Κυρίως όμως πλήττονται οι ασθενείς που θα χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να μπορέσουν να βρουν λύση γρηγορότερα στο πρόβλημά τους. Θα σας το πω διαφορετικά με ένα παράδειγμα. Εμείς ζητάμε την μαζική πρόσληψη μόνιμων γιατρών, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά του ΕΣΥ. Να επανέλθουν οι μισθοί στο πρώτο μνημονίου εποχές, άλλωστε κρεμούν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας γι' αυτό. Και επίσης να λυθεί το πρόβλημα τους επικουρικούς γιατρούς, αυτοί που είναι χρόνια επικουρικοί, να μονιμοποιηθούν, όπως επίσης ζητούμε οι εφημερίες που συμπληρώνουν το εισόδημα των γιατρών να φορολογούνται πλέον αυτοτελώς. Τι εννοώ, θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, στην προηγούμενη συνέντευξη, λίγους μήνες πριν, σας είχα πει ότι, για παράδειγμα, η παιδιατρική κλινική έχει ένα έλλειμμα, δεν καλύπτονται οι εφημερίες της, και ζητούμε τη θέση που υπάρχει στην οργανική θέση που υπάρχει στον οργανισμό, τη μόνιμη θέση, να προκηρυχθεί. Τι κάνει τώρα το Υπουργείο? Αντί λοιπόν να προκηρύξει, ας πούμε, τη θέση να καλύπτεται όλος ο μήνας με εφημερίες, έρχεται και σου λέει στους υπάρχοντες γιατρούς, μπορείτε
να ανοίξετε ένα ιατρείο και να βλέπετε, ας πούμε, τις μέρες που δεν εφημερεύει η κλινική. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει την ίδια αξία. Ούτε μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα που υπάρχει. Αντίθετα, λύση στο πρόβλημα που υπάρχει θα δινόταν αν καλυπτόταν όλες οι μόνιμες θέσεις, και αυτό ζητάμε και στον οργανισμό του νοσοκομείου, σε ένα απομακρυσμένο νοσοκομείο, να καλύπτονται οι βασικές ειδικότητες όλο το μήνα, να καλυφθούν όλες οι θέσεις, να προκληθούν όλες οι θέσεις του οργανισμού να καλύπτονται. Και φυσικά, αν υπήρχε η αύξηση στον μισθό, αμέσως δεν θα χρειαζόταν έτσι, να ικανοποιεί τους γιατρούς που θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους με την εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, επειδή ζητάμε και θέλουμε, όπως είπε και η κυρία Καβανόζη, είναι το υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία, ζητάμε λοιπόν, με αυτά που είπα προηγουμένως, ζητάμε δωρεάν υγεία για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Είμαστε εδώ σήμερα κι εμείς, και εγώ προσωπικά ως εκπρόσωπος του Δήμου και της Επιτροπής Υγείας, να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Σιτίας, τους γιατρούς, το προσωπικό, για τα δίκαια αιτήματα για αυτό το νομοσχέδιο, όπου θα υποβαθμίσει τη δημόσια δωρεάν υγεία για ένα νοσοκομείο δυνατό εδώ στην εσχατιά του τόπου μας, που θέλουμε γιατρούς να στελεχωθεί και με προσωπικό και με μηχανήματα για το ζητούμενο που είναι η δωρεάν υγεία για όλους. Σίγουρα ο μικρός συνταξιούχος, οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν και να έχουν πρόσβαση σε δευτεροβάθμια ιδιωτική υγεία, οπότε θέλουμε δωρεάν υγεία για όλους και ένα δυνατό νοσοκομείο στον τόπο μας. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σήμερα που είναι μαζί μας και συμπαραστέκονται σε αυτή τη διαμαρτυρία το Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΚΑ του Νομού Λασιθίου και την Ομάδα Γυναικών Σιτίας Μέλος ΟΕΓΕ, όπως και την Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σιτίας, που στήριξε και συμπαραστάθηκε σε αυτή τη διαμαρτυρία. Ευχαριστούμε όλους.